Θέματα βιωσιμότητας και φιλοξενίας, τα ενθαρρυντικά μηνύματα για τον ελληνικό και κριτικό τουρισμό, καθώς και έργα υποδομών τα οποία αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν, βρέθηκαν στο επίκεντρο του πρώτου φόρουμ βιώσιμης φιλοξενίας που διοργάνωσε η Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου σε ξενοδοχείο στον Ανισαρά Χερσόνησου. Εάν είστε πάλι ανεφάρος, η Κρήτη είναι το φεγγάρι. Κανένας σοβαρός ναυτικός δεν χαράζει πορεία αν δεν κοιτάει το φεγγάρι. Οφείλουμε λοιπόν εμείς να δώσουμε πρώτο παράδειγμα σε μαζική κλίμακα και όχι απλά να κάνουμε επικοινωνιακές μικρές τρίπλες. Πρέπει επιτέλους να σκεφτόμαστε το μέλλον. Πρέπει το μέλλον να μας απασχολεί, διότι ο τουρισμός έχει γίνει πολύ ανταγωνιστικός. Ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της οικονομίας της φιλοξενίας, η οποία μπορεί να αναδειχθεί σε κεντρικό πυλώνα της βιώσιμης και πράσινης μετάβασης. Είναι μια οικονομία φιλοξενίας. Όλα δουλεύουν για να παρέχεται αυτή η υπηρεσία. Να σταματήσουμε να κοιτάμε τον ξενοδόχο, να κοιτάξουμε και τον μπογιατζή, να κοιτάξουμε και τον αγρότη, να κοιτάξουμε και τον μεταποιητή και τον ενοδοποιία και το αεροδρόμιο και το λιμάνι. Όλα ένα πράγμα είμαστε. Όπως τόνισαν ομιλητές, το μέλλον του τουρισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βιώσιμη ανάπτυξη, το σεβασμό στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο, ενώ αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες σχετικά με την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στο επιχειρηματικό μοντέλο. Οι επιχειρηματίες από τη μια μεριά δημιουργούν σημαντικές υποδομές, από την άλλη μεριά όμως οι δήμοι, οι περιφέρειες και το ίδιο το κράτος πρέπει να βοηθήσει να φτιαχτούν οι αναγκαίες δημόσιες υποδομές προκειμένου η φιλοξενία αλλά και η ύπαρξη εδώ των δημοτών μας να γίνεται με τους σωστούς όρους. Όσο και καλά να είναι όλα τα κτίρια, η αισθητική μας, η αρχιτεκτονική μας, το περιβάλλον μας, αυτό που δίνει την όθηση τη μεγάλη είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, η ανθρώπινη πόρη, το ανθρώπινο δυναμικό. Να κάνουμε ένα νέο συμβόλαιο με τον εργαζόμενο, με τον άνθρωπο που ζει στη χώρα μας, να βάλουμε στην κουβέντα όλους τους εμπλεκόμενους, εργαζόμενο, κράτος και εργοδοσία, για να πούμε είμαι νούμερο ένα εργοδότης της χώρας. Τι πρέπει να κάνω για να παραμένει σε αξία αυτή η σχέση. Για τη στήριξή του την περίοδο της πανδημίας και τη συσπήρωση των επαγγελματιών του κλάδου γύρω από το κοινό στόχο της ανάδειξης της κριτικής φιλοξενίας, η Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου βράβευσε τον Μιχάλη Βλατάκη. Νομίζω ότι έκανα αυτό το οποίο μπορούσα να κάνω, αυτό το οποίο χρωστούσα στον τουρισμό, τον οποίο λατρεύω, να μπω μπροστά. Στο πλαίσιο του φόρουμ βραβεύτηκε και ο δημοσιογράφος της Κρήτη TV, Μάνος Δασκαλάκης, ο οποίος έβαλε τη δική του σφραγίδα στο τουριστικό ρεπορτάζ.